Νομίζω ότι θα γλίτωνες, ρε. Λέγε, ρε, ποιος έβαλε να κάνεις. Μίλα, ρε. Είπες τίποτα, ε? Θα μιλήσω. Πού είναι τα λεφτά για τα κοσμήματα? Σε μια αποθήκη στη Μαρίνα. Θα σε πάω εγώ. Ποιος έβαλε να το κάνεις? Ο Σπύρος. Ο Βαφτισινιός και η Χαγιά. Τι έπαθες? Χτύπησα. Ο Μιχάλης το έκανε. Η Λουίζα. Η Λουίζα? Γιατί? Γιατί είναι σκύλα γι' αυτό. Και τώρα πιστεύει ότι σκότωσα τους γονείς της. Και? Τι και? Το έχεις κάνει? Άντε παράτα μας, ρε Μίλτο. Άσε με. Σε ρωτάω πολύ σοβαρά. Σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια ένα πράγμα έχω καταλάβει. Όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο το καλύτερο για σένα. Μπράβο σου. Θέλω να μάθω όμως. Τους Κεχαγιάδες εσύ τους έφαγες? Άσε με, ρε Μίλτο. Δεν έχω καμία όρεξη να κάνω αυτή την κουβέντα. Ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει. Και εσύ βγήκες κερδισμένος από αυτό. Ειδικά εσύ βγήκες κερδισμένος. Εγώ. Εγώ ήμουν αυτός που ενημέρωσα τον Κεχαγιά για την κλοπή που έβαλες εσύ το Ζήση να κάνει. Ναι, και. Και αμέσως μετά βρέθηκε νεκρός. Τυχαίο. Σύμπτωση. Πού θες να ξέρω, ρε. Ιδέα δεν έχω. Τόσα χρόνια πίστευα ότι ο Μιχάλης έφαγε τον Κεχαγιά. Μετά όμως ο Μιχάλης αθωώθηκε. Άσε με, ρε Μιλτό. Άσε με τώρα. Πονάει και το κεφάλι μου, εντάξει. Έπιασε φωτιά στο ξενοδοχείο του Στέφανο, το άκουσες? Όχι, απλά το άκουσα. Το ήξερα πριν να συμβεί. Μάλιστα. Ναι. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάρει το μάθημά του ο Στέφανος. Δεν νομίζεις? Δεν μπορούσα να τον αφήσω να σου λατσάρει στο νησί σαν τουρίστας. Θα σου δώσω μια τελευταία ευκαιρία να μου απαντήσεις. Είχες κάποια σχέση με το θάνατο της Νόρας και του Αλέξανδρου? Για να μην αρχίσω να τα παίρνω, θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα δεν έγινε. Κατάλαβες?